Παρατείνετε κυρίε και κύριοι το δικαστικό θρίλερ για τον ιδρυτή του Wikileaks, Julian Assange, η τύχη του οποίου κρίνεται από τη Βρετανική δικαιοσύνη για το εάν θα εκδοθεί στι Ηνωμένε Πολιτείε. Σύνδεση εκ νέου με το Λονδίνο και τον Θανάση Γκαβό. Για να δούμε, Θανάση, τι αποφάσισε τελικά το δικαστήριο. Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το 2022 το ανώτατο δικαστήριο εδώ είχε επικυρώσει την απόφαση έκδοση του Julian Assange στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί ο 50 χρονο Αυστραλό ιδρυτή των Wikileaks αντιμετωπίζει κατηγορίε περί κατασκοπία μετά από την δημοσίευση εγγράφων που αφορούσαν πληροφορίε εθνική ασφαλεία αναφορικά με το πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Τον περασμένο μήνα, ωστόσο, η νομική του υπεράσπιση ζήτησε από τη Βρετανική δικαιοσύνη να επανεξετάσει την υπόθεση. Και σήμερα λοιπόν οι δύο δικαστέ από το ανώτατο το δικαστήριο που εξέτασαν την υπόθεση έκριναν ότι, μπορού, ότι, μπορεί ο κύριος Ασάνς να υποβάλει μια τελευταία έφεση υπό προϋποθέσεις. Καλούν τις Αμερικανικές Αρχές να δώσουν εντός τριών εβδομάδων διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει σεβαστή η ελευθερία του λόγου του, δεν θα υποστεί κρίση στη δίκη του και ότι αν καταδικαστεί στις ΗΠΑ δεν θα καταδικαστεί σε θανατική ποινή. Εφόσον ληφθούν αυτές οι διαβεβαιώσεις, ο κύριος Ασάνς θα εκδοθεί. Ωστόσο, η τελική απόφαση από τη Βρετανική Δικαιοσύνη εν τέλει θα αληθεί στις 20 Μαΐου. Σε ευχαριστούμε Θανάση.